Καλημέρα και καλό μας μήνα και καλό φθινόπωρο. Καλημέρα, καλό μήνα, ναι. Και όλα καλά. Ας το φθινόπωρο τώρα. Καλά, πάντα καλό υπάρχει μήνα, μια άρνηση με το φθινόπωρο. Εκεί. Μια χαρά εποχή είναι το φθινόπωρο. Πολύ ωραία. Καλό χειμώνα. Χειμώνα θέλουμε τώρα να έχουμε από εδώ και πέρα. Ναι, θες χειμώνα, εσύ για να πληρώνεις φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Θέλεις να πληρώνεις εσύ. Τα έχεις πολλά και θέλεις να πληρώνεις. Λοιπόν, το καλοκαίρι. Πάμε σε αυτό που είναι το θέμα της μέρας. Και είναι η χθεσινή παρέμβαση Καραμανλή Ευαγγελία. Τα έχεις γράψει και στο Newsit. Η αλήθεια είναι ότι μας εντυπωσίασε όλους ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί είναι μια πολύ, πώς να το πω, ηχηρή παρέμβαση, η οποία μοιάζει λίγο σαν να τραβάει και το χαλί κάτω από τα πόδια του Μαξίμου. Για πες μας λίγο προσκήνιο και παρασκήνιο. Πιο βροντερή θα μπορούσε να είναι. Πραγματικά προκάλεσε αμηχανία και μούδιασμα στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Νέα Δημοκρατία. Και μετά από όσα είπε, υπήρχαν έτσι κάποια ερωτηματικά από τις δύο πλευρές που ανέφερα. Πρώτον, γιατί επέλεξε αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει πάει το θέμα και στη δικαιοσύνη και στη Βουλή, να κάνει αυτή την παρέμβαση, το πρώτο. Το δεύτερο, επισημαίνεται από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ότι η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα στη λογική ότι ο κύριος Καραμαλής δεν είχε μιλήσει, για παράδειγμα, όταν στοχοποιήθηκαν στην υπόθεση Νοβάρτης κορυφαία στελέχη του, Αβραμόπουλος, Σαμαράς, και όχι μόνο. Και επίσης κάποιοι, λίγο πιο προχώ, επισημαίνουν με νόημα ότι μια παλιά δήλωση του Βενιζέλου, ότι δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια καραμαλική πτέρυγα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Με άλλα λόγια, είναι έντονος εκνευρισμός. Να το πούμε απλά, από εκεί που είχαμε ένα θέμα ανάμεσα σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση από τη μία μεριά, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, τώρα έχουμε και ένα εσωκομματικό ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάει ο Καραμανλής, μιλάει και δίνει και μια γραμμή σε αυτό που λέμε καραμανλική πτέρυγα. Μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει λοιπόν η παλιά ιστορία, μητσοτακική, καραμανλική και σαμαρική. Θα δούμε, θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς στο μέλλον, έχεις ρεπορτάζ. Άρα το φούντωσε το πράγμα. Πολύ. Ναι, γιατί βασικά δεν μιλάει ο κύριος Καραμαλής. Ποτέ. Δεν μιλάει. Οπότε αυτό κάνει ακόμη πιο αισθητή την παρέμβασή του. Είχε μιλήσει για το δημοψήφισμα με ένα βίντεο. Μετά πρόσφατα στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τώρα δηλαδή αυτό από μόνο του. Και βάζει ένα θέμα τελείως κόντρα σε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει, εντάξει, να πούμε μερικά πράγματα, δεσμευόμαστε, απόρριτο νόμο κτλ. Ο Καραμαλής χθες είπε, πείτε τα όλα. Δηλαδή πάει κόντρα. Η γραμμή υπεράσπισης που έχει διαμορφώσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, γύρω από το θέμα των υποκλοπών. Ότι δηλαδή υπάρχει το απόρριτο, της ΕΕΠ, εκεί θα κινηθούμε, πήγε το θέμα στη δικαιοσύνη, πήγε στη Βουλή, ακολουθήσαμε τη θεσμική εδώ. Εδώ ο κύριος Καραμαλής τι λέει, ότι ωραία όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα είναι να περιφρονήσουμε τους θεσμούς και την κάθαρση, και το θέμα του βαρύτου πάει στη δεύτερη μοίρα. Είναι μία σαφέστατη, όχι απλά διαφοροποίηση, ένα καρφί. Μεγάλο και βαθύ. Ελένη. Εγώ θεωρώ ότι κακώς ξαφνιάστηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου από την παρέμβαση Καραμαλή. Θα έπρεπε να την περιμένουν από τη στιγμή που μόλις προχθές ο κύριος Δρουσόπουλος, ο οποίος και αυτός ποτέ δεν έχει διαφοροποιηθεί και ποτέ δεν έχει εκφράσει διαφορετική άποψη από την επίσημη άποψη του Μαξίμου, ήταν η πρώτη φορά που άνοιξε, είπε σωστή κάτι διαφορετικό και το είπε σωστή, αρκετά έντονα. Σωστή. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, έκανε δύο παρεμβάσεις, μία σε μία εκδήλωση και μία με ένα άρθρο, όπου έβαλε τα θέματα αυτά και τα έβαλε, θα έλεγα, σε ένα βαθμό αρκετά έντονα. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, από την άλλη, όταν υπήρξε μία συζήτηση για το αν θα γίνει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, βγήκε και με δηλώσεις της είπε
ότι θα συμμετέχει και όχι μόνο θα συμμετέχει, αλλά θα συμβάλλει στην ανέβρεση της αλήθειας. Δηλαδή, άρα εγώ το λες όλο έτσι όπως το τελευταίο χρονικό διάστημα το θέσαμε, και ότι δεν είναι βάζω μέσα τον η κύριο... καραμαλική, μισό λεπτό να τελειώσω. Η καραμαλική να τελειώσω. Πτέρυγα εν συνόλου. Και δεν βάζω μέσα τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος προέρχεται από άλλο εσωκομματικό στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή όλοι κάνουμε ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, στην πραγματικότητα βράζει από όλα αυτά τα γεγονότα. Εγώ θεωρώ ότι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, ας μην το χαρακτηρίσουμε ούτε καραμαλικό, ούτε σαμαρικό, ούτε τίποτα. Ας πούμε ότι είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, δεν επιθυμεί να στιγματιστεί η Νέα Δημοκρατία από αυτή την ιστορία, ένα ιστορικό κόμμα δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, από την ιστορία των υποκλοπών. Θεωρώ ότι θα έχουμε και συνέχεια, θα έλεγα εγώ. Πάντως, να το κάνεις, Θανάση. Το σημερινό που γίνεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι επίσης απαράδεκτο από την κυβέρνηση. Και φαίνεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει χάσει την ψυχραιμία του. Να το κάνεις, Θανάση, εγώ να πω πάντως ότι η παρέμβαση Καραμανλή φέρνει και πίσω πια αυτή την τακτική που είχε η κυβέρνηση να φύγει το θέμα γρήγορα. Δηλαδή, να μην μπει στην ατζέντα, να μην γίνει εργαλειοποίησή του. Και βλέπουμε ποια γίνεται εργαλειοποίηση από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και όχι από κάποιο βουλευτή, αλλά από τον ίδιο τον Καραμανλή. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σοβαρό, σημαντικό. Για πες, Θανάση. Εγώ θεωρώ ότι η συνεχή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού φέρνει δύο γεγονότα στην επιφάνεια. Ότι ξαναφουντώνει ο πόλεμος εντός εκτός εισαγωγικών μητσοτακικών καραμαλικών που πάντα υπέβουσκε μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Ξαναζεσταίνεται η σχέση ανάμεσα σε καραμαλικό μπλοκ και ΣΥΡΙΖΑ. Και μου κάνει βέβαια εντύπωση που ο κ. Καραμαλής 13 χρόνια τώρα δεν βρήκε τίποτα να πει για τη διακυβέρνηση της χώρας στο οικονομικό επίπεδο την περίοδο που ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός και φέραν την Ελλάδα στα μνημόνια. Αυτό μόνο. Ό,τι κατάλαβα, τον βγάζετε τον κύριο Καραμαλή ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δηλαδή, όποιος έχει άλλη άποψη. Υπόθηκαν όλα. Ωραία. Υπόθηκαν όλα. Πάμε παρακάτω. Βάζω ένα τελευταίο ερώτημα, να δούμε δύο μάλλον. Αν θα έχουμε παρέμβαση και από την πλευρά Σαμαρά, από τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, σε εύθετο χρόνο. ΣΥΡΙΖΑ και ο Σαμαρά. Και ένα δεύτερο. Όχι, ο Σαμαρά δεν θα κάνει δήλωση. Δεν θα κάνει παρέμβαση. Η δική μου εκτίμηση δεν θα κάνει. Καλά, εντάξει, περιμένετε. Ας περιμένουμε. Βάζω και ένα δεύτερο. Αν ο κύριος Καραμανλής θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής. Αν θα είναι δηλαδή στην επόμενη Βουλή. Αυτά. Πάμε στην κορυφή. Δύσκολα να μην είναι στην επόμενη Βουλή, εκτός να το επιλέξει ο ίδιος. Μόνο για δική του επιλογή μιλάμε. Δεν το συζητώ. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καλά κάνεις και το βάζεις για να το διευκρινίσουμε. Αν ο ίδιος δηλαδή θα θελήσει να συνεχίσει να είναι βουλευτής ή όχι. Είχε ακουστεί ότι μπορεί να μην είναι. Πάμε στα οικονομικά, Θανάση. Πώς είναι η μέρα σήμερα? Μάλλον καλή είναι η μέρα σήμερα. Καλή τη ρομένα των αναλογιών. Έτσι. Καλή ότι δεν πάμε πιο ψηλά, όχι ότι. Δεν πάει πιο ψηλά. Το φυσικό αέριο είναι στα 233 ευρώ η μεγαβατόρα και το πετρέλαιο μετά τη χθεσινή βουτιά και την προχθεσινή το βράδυ είμαστε σε αυτή τη στιγμή στα 95 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Μάλλον καλά είναι τα πράγματα και υπάρχει αυτό που γράφουμε σήμερα στο Newsweek και υπάρχει μια πληροφορία από την κυβέρνηση ότι θα θελήσει να δώσει κάποια κίνητρα να επιστρέψουμε ξανά στο πετρέλαιο. Δηλαδή, ανάμεσα σε φυσικό αέριο και ρεύμα, για να ζεσταθούμε, η κυβέρνηση... Τον χάσαμε το Θανάση. Εάν υπάρξει πάντως αυτό... Κάτσε τώρα, τον έχουμε ξανά. Ναι. Μείναμε, είναι... Θανάση, στο ότι θα προσπαθήσουν να δώσουν κίνητρα για επιστροφή στο πετρέλαιο ως μέσο θέρμανσης. Ναι, μόνο γι' αυτό, διότι θεωρείται αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα, γιατί σε ένα μήνα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο, φαίνεται να δίνεται ένα πόνους να χρησιμοποιηθεί το πετρέλαιο. Περισσότερο σε αντίθεση με το ρεύμα. Έτσι, γιατί παιδιά, εγώ έχω βαρεθεί να δίνονται κίνητρα για το φυσικό αέριο, μετά να δίνονται κίνητρα για το πετρέλαιο, δηλαδή θα τρελαθούμε όλοι. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, ναι. Εσύ που έχεις φυσικό αέριο στο σπίτι σου, δεν μπορεί να σου πει, ξέρεις, βγάλε το λέβητα και βάλε έναν άλλο λέβητα και έλα στο πετρέλαιο.
Δεν γίνεται.5.000 τον Αλλά μπορεί πληρώσουμε. να πει σε αυτόν που έχει πετρέλαιο και χρησιμοποιεί το ρεύμα και το κλιματιστικό για να ζεσταθεί, μην χρησιμοποιεί το κλιματιστικό, χρησιμοποιεί το πετρέλαιο. Εάν αυτό. Έχει πετρέλαιο και αυτό, κλιματιστικό, αυτό, ναι, έχει δίκιο, αυτό, απόλυτο. Μάλιστα, αλλά λοιπόν. Τώρα ένα πολίτη να μπει σε άλλη. Αλλά, Θανάση, για μένα είναι σημαντικό να δούμε και κάποια στιγμή αν όντως αυτό που είχε πει ο κύριος Κρέκας, ότι θα υπάρξει βοήθεια και για το φυσικό είναι αέριο, δεδομένο, Ελένη. Θα ισχύσει. Είναι δεδομένο. Γιατί είναι 700.000 άνθρωποι. Είναι μπορεί δεδομένο. Και ψάχνουμε να δούμε το ύψος εκτιμήσεις από αυτά που ακούμε από κυβερνητικούς κύκλους, είναι ότι θα γίνει προσπάθεια να είναι πολύ ψηλά αυτή η βοήθεια, αντίστοιχη για να το πούμε το ρεύμα. Ας περιμένουμε όμως να το δούμε και μετά να το σχολιάσουμε. Έχουμε και την συνεδρίαση στη Βουλή για τις υποκλοπές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα γίνει εκεί. Τι θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, τώρα εκεί με το καλημέρα σας, από τη στιγμή που θα είναι μέσα 9 μάρτυρες, αυτό που μόνο του νομίζω θα κάνει την διαδικασία... Πάρα πολύ δύσκολη. Θα την κάνει δύσκολη, θα το πω πάλι ευγενικά, μάλλον και πολύ ηχηρή. Αλλά ας περιμένουμε να τρέξει τώρα, 10 η ώρα ξεκινάει, εμείς κάνουμε αυτή την κουβέντα λίγο πριν τις 10, οπότε... Όπου στο πρόγραμμα της ΔΕΗ, λέω, της Βουλής, τι ΔΕΗ, υπάρχει το εξής. Ότι ξεκινάει 10 και τελειώνει 11.30. Δηλαδή έχουν βάλει αυτή τη διαδικασία με τους 9 ανθρώπους μια μισή ώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει, Ελένη. Μην πούμε πιο πολλά. Το πρόγραμμα, το είδα το πρόγραμμα, γι' αυτό όχι, το λέω. Δεν υπάρχει στο υπογραφείο. Τι είναι παραπληρωμένο, σου λέω στο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα ποτέ, ώρα λήξης, ποτέ. Πες μου ότι δεν τηρείται το πρόγραμμα. Περιμένουμε. Αλλά ας το ότι εγώ είδα το πρόγραμμα, το είδα. Θα πάει μακριά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει 11.30. Λοιπόν, η πρόταση ήταν να κρατήσει 4 ώρες. Θα γίνει 4 ώρες. Θα τα δούμε στην πορεία, θα τα γράψετε στην πορεία, οπότε θα τα διαβάσουν όλοι οι φίλοι μας εδώ, στο Newsit. Καλημέρα και καλό μας μήνα. Καλημέρα.